Σε πεδίο μάχης μετέτρεψαν τη Λεμεσό για ακόμη μια φορά οπαδοί της ΑΕΛ και του Απόλλωνα. Πέτρες, πυρσί και βόμβες Μολότοφ εκτοξεύονταν εκατέρωθεν, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σε αναζήτηση των δραστών βρίσκεται η αστυνομία. Όλα δείχνουν ότι το ραντεβού των δύο ομάδων χούλιγκανς είχε κλείσει με τον γνωστό δικό τους τρόπο, μέσα δηλαδή από την ανταλλαγή μηνυμάτων. Πώς εξηγείται διαφορετικά ότι 200, σύμφωνα με την αστυνομία, οπαδοί του Απόλλωνα είχαν συγκεντρωθεί στο καμένο από εμπρισμό οίκημά τους στην τουρκοκυπριακή συνοικία και περίμεναν τη διέλευση των οχημάτων των οπαδών της ΑΕΛ, και γιατί οι οπαδοί της ΑΕΛ επέλεξαν να περάσουν από το σημείο?